Σε λίγες ημέρες, στις 15 και στις 16 του μήνα, δηλαδή την Παρασκευή και το Σάββατο, η πόλη μας υποδέχεται ένα μεγάλο πανελλήνιο συνέδριο. Ένα συνέδριο που αφορά τη βιώσιμη κινητικότητα στις ελληνικές πόλεις. Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον συνέδριο που συνδιοργανώνεται από το Δήμο Λαρισαίων και την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κλισθένης. Διοργανώνεται στο αμφιθέατρο της Ιατρικής, στη Βιώπολη. Και βεβαίως η επιλογή της Λάρισας για το συνέδριο δεν είναι καθόλου τυχαία. Μιας και η πρωτεύουσα της Θεσσαλίας, η πόλη μας, είναι η πρώτη πόλη στη χώρα η οποία βρίσκεται σε φάση υλοποίησης σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Ο στόχος του συνεδρίου είναι να προσεγγίσουμε όλα τα ζητήματα που αφορούν το νέο μέλλον των πόλεων μας, ένα μέλλον το οποίο οφείλουμε να σχεδιάσουμε περιβαλλοντικά, χωροταξικά και πολεοδομικά με διαφορετικό τρόπο από το παρελθόν. Εγώ θα ξεκινήσω λέγοντας ότι αξίζουν συγχαρητήρια στο Δήμο της Λάρισας και ιδιαίτερα στον Δήμαρχό της, τον κύριο Καλογιάννη, γιατί έχει δει πολύ πιο ολικά το θέμα της βιώσιμης αστικής κινητικότητας σε σχέση με άλλες πόλεις. Λοιπόν, καμιά φορά συζητάμε για τα θέματα των ΣΒΑΚ, που είναι τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, και θεωρούμε ότι ο τίτλος από μόνος του στην ουσία δεν προσδίδει την αξία που πρέπει σε αυτό το οποίο πρόκειται να γίνει. Για να το πω λίγο διαφορετικά, θα πρέπει να φανταστούμε πώς η πόλη μας θα θέλαμε να γίνει μετά από 10-15 χρόνια, γιατί δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε στην Ελλάδα από τις χώρες τις ευρωπαϊκές, και μιλάω για τη Βόρεια Ευρώπη, έτσι τις χώρες ή τις περιοχές και τις πόλεις που έχουν γίνει στην Ιταλία τα τελευταία 20 χρόνια. Δηλαδή, βασικά τι λένε, ότι πρέπει να αλλάξουμε τρόπο λειτουργίας, ότι πρέπει να περιορίσουμε λίγο πολύ την πρόσβαση του αυτοκινήτου στο κέντρο της πόλης, ότι πρέπει στην ουσία να κάνουμε τι, πρέπει να επιστρέψουμε ξανά το δημόσιο χώρο στον πολίτη, την πολιτική που μια άλλη πόλη μπορεί να κάνει για να έχει πολλούς πεζοδρόμους ή δρόμους ήπιας κυκλοφορίας. Την πολιτική που μια άλλη πόλη, όπως η Λάρισα, η οποία προσπαθεί να τα συνδέσει όλα αυτά τα πράγματα, να συνδέσει την ιστορία της, τον πολιτισμό της με το κέντρο της, με την έννοια ότι αυτό δημιουργεί καλύτερη επισκεψιμότητα, δίνει δυνατότητα στον πολίτη να επαναδιεκδικήσει πάλι το δημόσιο του χώρο, γιατί του πολίτη είναι αυτός ο χώρος, ο δημόσιος χώρος, ο διαχειριστής είναι ο Δήμος, και στην ουσία με αυτόν τον τρόπο να βελτιώσει την ποιότητα ζωής, άρα να βελτιώσει περιβαλλοντικούς δείκτες, έτσι να μπορεί να περπατάει, άρα να έχει υγεία ευεξία και να μπορεί στην ουσία να δημιουργήσει και νέα εμπορικότητα στην οικονομική ζωή της πόλης. Γιατί αυτό έχει να κάνει και με πτυχές κατανάλωσης. Και φυσικά έχει να κάνει και με την βελτίωση των υποδομών που έχουν να κάνουν με το νερό, με το πράσινο, έτσι, με τον αέρα. Δηλαδή, οτιδήποτε περιβαλλοντικό έχει να κάνει με τα τελευταία 15-17 χρόνια που προωθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά φυσικά και η χώρα μας στην περιβαλλοντική πολιτική. Τελικά, αυτή τη στιγμή έχουμε 24 Δήμους οι οποίοι θα έρθουν εδώ να ακούσουν τι έκανε η Λάρισα, να πούν και αυτή τη δικά τους προσέγγιση. Και πιστέψτε μου ότι θα είναι η πρώτη φορά που στην ουσία τόσο στρογγυλά έτσι θα παρουσιαστεί αυτό το θέμα από πάρα πολλές οπτικές γωνίες, με αποτέλεσμα να πάρουν γνώση αυτοί οι οποίοι την αναζητούν, αλλά φυσικά και να δώσουν τη δικιά τους γνώση σε αυτό το οποίο έχουν παράγει μέχρι τώρα.